Συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Λειτουργιών του Δήμου Σέρων, Σπύρο Μισίρλη, είχαν σήμερα οι εκπρόσωποι του Σωματείου Καταστημάτων Αναψυχής και Εστίασης Νομού Σέρων, προκειμένου να συζητήσουν τα προβλήματα του κλάδου τους. Ένα από τα θέματα ήταν οι λογαριασμοί της ΔΕΙΑ που συνεχίζουν να έρχονται στα κλειστά καταστήματά τους. Ζητήσαμε από τον Δήμαρχο, αν μπορεί, στα καταστήματα που είναι κλειστά και είναι με κρατική εντολή φυσικά κλειστά, να μην έρχονται άλλο λογαριασμοί του νερού, γιατί και τα πάγια τρέχουν. Καταλαβαίνετε ότι πηγαίνουμε στα καταστήματά μας να δούμε αν δουλεύουν τα ψυγεία ή αν έχουμε κάποια βλάβη και βρίσκουμε πολλούς λογαριασμούς. Βρίσκουμε λογαριασμούς ΔΕΗ, βρίσκουμε ΔΕΙΑ, βρίσκουμε προστήματα. Ο κλάδος είναι 3,5 μήνες με κρατική εντολή κλειστά. Δεν αντέχουμε άλλο πια. Θέλουμε να αναπνεύσουμε. Θέλουμε οξυγόνο. Για το συγκεκριμένο αίτημα, ο κύριος Μισιρλής δεσμεύτηκε να το μεταφέρει στο Δήμαρχο και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑ. Ο κ. Κοτσαμπάς είπε να μεταφέρω στην ΔΕΙΑ ένα πρόβλημα που υπάρχει σε σχέση με τους λογαριασμούς οι οποίοι έρχονται τώρα με κλειστά τα καταστήματα, αν μπορούν αυτοί οι λογαριασμοί να πάνε πίσω. Το αίτημα θα μεταφερθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑ, το οποίο θα κρίνει αν μπορεί να βοηθήσει προς την κατεύθυνση να εκδοθούν αργότερα οι λογαριασμοί ή όχι. Είναι κάτι που αφορά την ΔΕΙΑ. Παράλληλα, ο κ. Κοτσαμπάς έθεσε το θέμα του συμψηφισμού κάποιων προστήμων. Ο κ. Κοτσαμπάς έθεσε πολύ σωστά μήπως υπάρχει δυνατότητα συμψηφισμού κάποιων δόσεων ή κάποιων χρεών από τη μεριά των καταστηματαρχών και τη μεριά του Δήμου. Όμως, όπως και είδατε και η προϊσταμένη του Ταμείου ενημέρωσε το Σωματείο, ότι αν δεν υπάρχει νομοθέτημα, μια κοινή υπουργική απόφαση, η οποία να δίνει την ευκολία να γίνει αυτή η διαδικασία, εμείς ως νομικό πρόσωπο δεν μπορούμε να κάνουμε συμψηφισμούς, εάν δεν έχουμε στα χέρια μας αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται σε υψηλότερο επίπεδο, λες σε κυβερνητικό επίπεδο. Ο Δήμος πάντως, σύμφωνα με τον κύριο Μισίρλη, αναμένει να δημοσιευθεί οικία για το δεύτερο lockdown, ώστε να μπορέσει να δώσει, όπως λέει, οξυγόνο στους επιχειρηματίες. Η Δημοτική Αρχή, η Συμμαχία Σεραίων, με εντολή του Δημάρχου του κυρίου Χρυσάφη, όπως ξέρετε, είμαστε άνθρωποι του χώρου των επαγγελματιών, είμαστε δίπλα τους, αραγή στην προσπάθεια που καταβάλουν να κρατήσουν ανοιχτά κάποια στιγμή τα μαγαζιά τους, γιατί ξέρετε το κατεβασμένο ρολό είναι εύκολο, αλλά το ανέβασμα του ρολού είναι ακόμα δυσκολότερο. Κατά συνέπεια λοιπόν εμείς περιμένουμε τη νέα οικία, η οποία θα αναφέρεται στη νέα περίοδο του λεγόμενου lockdown της νέας εποχής, δηλαδή του Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, έτσι ώστε πραγματικά να συνεχίσουμε να συνδράμουμε στην κατεύθυνση του να δίνουμε οξυγόνο στις επιχειρήσεις αυτές. Όμως δυστυχώς είμαστε Δήμος, ο οποίος πρέπει να λαμβάνει αποφάσεις οι οποίες να είναι νόμιμα εκτελεστές. Κατά συνέπεια, λοιπόν, χωρίς μια οικία στα χέρια μας για το νέο lockdown, δεν μπορούμε να οριστικοποιήσουμε τις ληφθήσεις από εμάς αποφάσεις, έτσι ώστε να βοηθήσουμε πραγματικά τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι αγωνιούν και αυτή η αγωνία την έδωσε στα μάτια του σήμερα. Υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά με τη δεύτερη οικία που δεν έχει ερθεί για το δεύτερο lockdown. Εκεί είμαστε στον αέρα ακόμα από μέτρα στήριξης. Πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα υπάρχει ακόμα μια συνάντηση για αυτό το πρόβλημα. Και οι δύο πλευρές πάντως συμφώνησαν ότι υπάρχει καλή συνεργασία και χαρακτηριστικό του καλού κλίματος είναι ότι αποκαλούν τον κύριο Μισίρλη ως τον άνθρωπό τους. Σήμερα συναντηθήκαμε τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Οικονομικών για τα προβλήματα του κλάδου, όπως είναι δημοτικά τέλη, προστήματα, τέλη τραπεζοκαθισμάτων, δημοτικός φόρος, τα μέτρα στήριξης που θέλουμε από το Δήμο Σερών να συνεχιστούν. Κάναμε μια συζήτηση φόρου τη ύλη των προβλημάτων του κλάδου τη εστίαση. Έχουμε την τιμή να έχουμε έναν αντιδήμαρχο που είναι και ελεύθερος επαγγελματίας και είναι ο άνθρωπός μας, το χαρακτηρίζουμε εμείς την εστίαση, καταλαβαίνει τα προβλήματα και νομίζω ότι έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Τα προβλήματα φυσικά είναι πάρα πολλά. Στείλαμε το μήνυμα ότι χρειάζονται κι άλλα μέτρα στήριξη στον κλάδο το δικό μας. Όπως μας υποσχέθηκε, θα τα συζητήσει και θα φέρει και στο Δημοτικό Συμβούλιο κάποια θέματα για να μπορέσουμε να έχουμε τις απολαβές κι εμείς. Συνεργασία θέλει. Συμμαχία, λέει ο Δήμαρχος, εμείς λέμε συνεργασία. Πνιγόμαστε, δώστε μας οξυγόνο. Στέλνουμε το μήνυμα ότι και στη Δημοτική Αρχή ότι η εστίαση είναι ασθενής. Είναι στην εντατική, χρειάζεται οξυγόνο. Θέλουμε και από τη Δημοτική Αρχή να ανοίξει το οξυγόνο και να αναπνεύσουμε. Δυστυχώς, είμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση, είμαστε 4 μήνες άνεργοι.